Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Magic Nick. Πάμε να δούμε ένα κόλπο με μία τράπουλα από τον Dan Vermon. Παίρνετε την τράπουλα, ανακατέψτε την όπως θέλετε, όμορφα κορέα, και μόλις τελειώσετε κοιτάξτε την να δείτε άμα είναι ωραία ανακατεμένα. Λοιπόν, όχι εδώ προς την κάμερα, ότι όλα τα φύλλα είναι μπερδεμένα. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα από εδώ μέσα θα κάνω δύο προβλέψεις που θα αφήσουμε εδώ μπροστά. Ελπίζω να τις κάνω λίγο γρήγορα. Μία εδώ παράδειγμα και μία άλλη εδώ. Άφησα δύο φύλλα για πρόβλεψη που ελπίζω να με βοηθήσουν. Τώρα από εδώ σας ζητάω να κόψετε την τράπουλα όπου θέλετε εσείς, περίπου στη μέση. Ας υποθέσουμε εδώ. Και από το κόψιμο που κάνατε να επιλέξετε 10 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει παιδιά. Από τα 10 φύλλα θέλω να πάρεις κάποια φύλλα και να τα κρύψεις στην άκρη χωρίς να ξέρω πόσα πήρες. Ας υποθέσουμε αυτά εδώ που τα βάζουμε εδώ που δεν ξέρουμε. Εντάξει. Τα υπόλοιπα πάνω από το πακέτο. Πήρες 10 φύλλα. Θα χρειαστώ και εγώ 10 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και τώρα σε ζητάω πόσα φύλλα μου έκρυψες από την αρχή που δεν ξέρει κανείς. Πάμε να τα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5 φύλλα. Από τα φύλλα τα 10 που έχω εγώ στα χέρια μου θέλω να θυμηθείς το 5ο φύλλο. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Εντάξει, θυμάσαι το 5ο σου φύλλο. Ωραία. Τώρα, έθελες μάλλον να ανακατέψεις τα δικά μου τα φύλλα μαζί με τα δικά σου. Κανένα πρόβλημα, πάρτα και ανακάτεψε τα. Θα ήθελες μάλλον να κατέψεις και αυτά μαζί με αυτά. Κανένα πρόβλημα. Πάρ' τα και ανακάτεψε. Όπως θέλεις. Εδώ πέρα. Και τώρα πρέπει να είμαι εγώ ικανός να βρω το φύλλο που είδατε στην πέμπτη θέση και δεν ξέρω τι. Με τα ανακατέματα, με τα κοψίματα που κάνατε. Λοιπόν, αλλά από την αρχή άφησα δύο προβλέψεις που ελπίζω να με βοηθήσουν οι προβλέψεις μου. Γιατί τα βλέπω λίγο σκούρα τα πράγματα. Πάω να ξεκινήσω. Ελπίζοντας να βρω το φύλλο. Ελπίζω να το βρω γρήγορα. Εντάξει παιδιά, είναι λίγο δύσκολα. 52 φύλλα μπερδεμένα, τώρα πού να βρούμε το φύλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχω καμία άκρη. Με τα ανακατέματα που κάνατε με τα κοψίματα, καμία σχέση. Θέλω τη βοήθεια από τα δύο φύλλα που άφησα από την αρχή. Πάω να γυρίσω το πρώτο φύλλο, ελπίζοντας ότι θα με βοηθήσει. Βλέπω έναν ρίγα. Αυτός ο ρίγας, μακάρι να με βοηθήσει, υποψιάζομαι ότι και εσείς το φύλλο που τραβήξατε ήτανε ένας ρίγας. Ναι ή όχι. Το με πείτε, επειδή το είδατε, ναι. Και το επόμενο φύλλο φανερώνει την οικογένειά του. Ένας ρίγας καρός. Το φύλλο που ήταν στην πέμπτη θέση πρέπει να ήταν ένας ρίγας καρός. Ελπίζοντας έτσι που τα βλέπω. Θα με πείτε ναι. Και το καλύτερο, βρήκα το φύλλο που επιλέξατε, αλλά τι γίνεται. Έχω ένα ρίγα και έναν βαλέ. Ο βαλές παριστάνει 11. Και ο ρίγας 13. 11 και 13 μας κάνουν 24.
Πάμε να δούμε το 24ο φύλλο εδώ μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, εδώ. Για να δούμε. Είμαι σωστός. Είμαι, να μην πω, το φύλλο που επιλέξατε. Πάμε για... Για να γίνει το κόλπο, δίνουμε την τράπουλα την ακατέψει ένα θεατής μας και την ώρα που του λέμε να κοιτάξει μήπως είναι όλα ωραία, παίρνουμε γνώση το πρώτο φύλλο εδώ πάνω. Να πάρουμε ένα μικρό παιδιά, να μην μπερδευόμαστε, να πάρουμε ένα διάρρη. Ας υποθέσουμε την ακάτεψε και την ώρα που τα βλέπουμε, βλέπουμε το πρώτο φύλλο εδώ πέρα πάνω. Εντάξει, και του λέμε δείξα και στην κάμερα. Τα ανοίγει έτσι. Να τα δούμε τώρα τα φύλλα είναι μπερδεμένα. Δηλαδή έχουμε ένα δύο μπαστούνι πάνω πάνω. Τώρα τι κάνουμε. Παίρνοντας την τράπουλα πάμε να επιλέξουμε δύο φύλλα. Δηλαδή επιλέγουμε ένα μπαστούνι, παράδειγμα εδώ, που το αφήνουμε κρυφό, και ένα διάρρη εδώ πέρα. Ας πάρουμε ένα κόκκινο, το κάνουμε πιο ωραία. Την ώρα που αφήνουμε αυτά τα φύλλα πρέπει να θυμόμαστε ποια φύλλα αφήσαμε κάτω. Αφήσαμε ένα ρίγα που ο ρίγας μετράει για 13 και ένα διάρρη που μετράει για 2. 13 και 2 μας κάνουν 15. Εντάξει παιδιά, και επιλογή του φύλου το 2 μπαστούνι που το αφήνουμε πάνω πάνω. Και εδώ έχουμε 15, θα γίναμε έτσι ανάπολα. Λέμε στο θεατή μας, εντάξει έβγαλα 2 επιλογές, σε ζητώ να κόψω που θέλεις. Και από εδώ να πάρεις 10 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τα υπόλοιπα από κάτω. Προσοχή, να συντηρήσουμε το διάρρη μας πάνω πάνω. Από τα 10 φύλλα του ζητάμε να κρύψει κάποια φύλλα όσα θέλει αυτός, ας υποθέσουμε εδώ, και τα υπόλοιπα να τα βάλει από πάνω. Τι γίνεται, παίρνουμε και εμείς 10 φύλλα και τώρα τα φέρουμε ανάποδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και του ζητάμε πόσα φύλλα πήρε στα χέρια σου, πάει να τα μετρήσει. 1, 2, 3, 4, 5. Και από εδώ μέσα θέλω να θυμηθείς το πέμπτο φύλλο που αναγκαστικά θα τον υποχρεώσουμε να πάρει γνώση το 2 μπαστούνι. 1, 2, 3, 4, 5. Θέλει ή δεν θέλει. Πάμε μέχρι το τέλος, όμορφα κορέα. Εντάξει, λοιπόν. Και όπως είμαστε τώρα εδώ πέρα, του λέμε, πήρες γνώση 5 φύλλα που μας έκρυψε, μπορεί να ήταν 4, 3, δηλαδή άμα ήταν ένα φύλλο θα έπαιρνε γνώση το πρώτο φύλλο. Άμα ήταν 2, πάει λέγοντας. Εντάξει. Και θες να ανακατέψεις τώρα αυτά τα φύλλα μαζί με τα δικά σου. Τα παίρνει, τα ανακατεύει όπως θέλει. Μήπως θέλει να κατέψει και αυτά τα φύλλα μαζί με αυτά, πάρτα, τα ανακατεύει. Όπως θέλει αυτός. Και τώρα τι γίνεται. Εμείς από την αρχή ξέρουμε γιατί τον υποχρεώσαμε να πάρει το 2 μπαστούνι. Εντάξει παιδιά, αφήνοντας τα 2 φύλλα, είπαμε ένα διάρρη που παριστάνει 2 και έναν παπά που παριστάνει 13. 13 και 2 μας κάνουν 15. Ψάχνουμε μέσα στην τράπουλα το 2 μπαστούνι και να βάλουμε 15, να μετρήσουμε 15 φύλλα, το βάλουμε μαζί. Εξηγάω. Πάμε μέσα στην τράπουλα, ό,τι κάνουμε, ό,τι ψάχνουμε, το βλέπουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Κόβουμε εδώ και κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ. Και τα αφήνουμε έτσι εδώ. Και λέμε φίλε έψαξα με τα κοψίματα, με τα ανακατέματα που έκανες, πήρες από εδώ από εκεί, λίγο δύσκολα. Και θέλω τη βοήθεια, τα δύο φύλλα που άφησα εδώ στην αρχή, ελπίζοντας να με βοηθήσουν. Γυρνάμε οποιοδήποτε φύλλο θέλουμε, αφού ξέρουμε ποιο φύλλο επέλεξε, ας υποθέσουμε γυρνάμε εδώ πέρα. Και του λέμε, βλέπω ένα διάρρη. 99% πρέπει να επέλεξες ένα διάρρη. Ναι ή όχι, θα μας πει ναι. Και πάμε στο υπόλοιπο που φανερώνει την οικογένεια. Ένα διάρρη, ναι, αλλά διάρρια. Ένα διάρρη μπαστούνι. Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί την ώρα τι κάνουμε. Του λέμε
Ο παπάς παριστάνει 13, συν 2, 15. Πάμε να μετρήσουμε 15 φύλλα. Και μετράμε τα 15 φύλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Και αναγκαστικά πέφτει απάνω στο 2 μπαστούνι. Ένα απλό κόλπο. Ευχαριστούμε τον Dan Vermon. Άμα δεν το ξέρετε, ψάξτε μέσα στα ίντερνετ να τους δείτε. Παλιούς. Ένας από τους καλούς. Να μην πω συγχωρημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας κάνουν αυτά τα απλά κόλπα. Καλή σας εξάσκηση, καλή δουλειά.